Και πάμε λοιπόν από την Πάτρα, πάμε στην Καβάλα, σε μια περιοχή κοντά στην Καβάλα. Στον κύριο Θεόδωρο Κοκκινίδη, ο οποίος είναι βέβαια γλύπτης Κέρινων Ομοιωμάτων. Πάμε στο μουσείο, στο μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων να τον ευχαριστήσουμε, να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Κοκκινίδη. Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ανάμεσα στις δημιουργίες σας, στις κατασκευές σας, βρίσκονται και ήρωες του 21, σωστά? Σωστά. Από το 2020, τα τέλη του 2020, ξεκίνησα να φιλοτεχνώ προσωπικό ήρωες από το 1821, μάλλον από το 2019 μπορώ να πω. Η επαιτειακή χρονιά 2021 ήταν μια ωραία αφορμή για μένα να μπορέσω να μπω σε εκείνη την εποχή. Είχε προηγηθεί ο Ιωάννης Καποδίστρια σαν πρώτο έργο το 2019. Ακολούθησε το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη μέσα στο 20. Άρχισαν βέβαια τα έργα τον Μάρτιο του 2021, που ήταν και η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Μετά δημιουργήθηκε και το Κέρινο Ομοίωμα του Γεώργιου Καραϊσκάκη. Και το πιο πρόσφατο είναι αυτό της Μαντός Μαυρογένους, που είναι δίπλα μου. Είναι το πιο πρόσφατο δημιούργημα. Έχει περίπου 10 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, που έχει μπει στο μουσείο. Ναι. Και πραγματικά, αυτό που είπατε για τα νέα παιδιά που άκουσα νωρίτερα να λέτε κιόλας, είναι εντυπωσιακό στο πώς τα πολύ πολύ μικρά παιδιά, όχι μόνο αυτά που διδάσκονται στο σχολείο την ιστορία, ακόμη και τα νήπια, έχουν πληροφορηθεί την ιστορία μας μέσα από αυτή την επαιτειακή χρονιά και από τους γονείς τους, αλλά και από τον νηπιαγωγείο πιθανόν, τα οποία έρχονται εδώ και με μεγάλο ενθουσιασμό στέκονται δίπλα στα Κέρινα Ομοιώματα των ηρώων. Πραγματικά μου έχει κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη και πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν σας κρύβω. Τα συναισθήματά σας ποικίλουν και εναλλάσσονται ανάλογα με τον χαρακτήρα που θέλετε να μεταφέρετε στις κατασκευές σας? Συνήθως συμβαίνει όταν δημιουργώ ένα πρόσωπο να μελετάω και την προσωπικότητα. Οπότε συχνά βρίσκω στοιχεία που με συγκινούν σε κάθε πρόσωπο. Δηλαδή βρίσκω αρετές τις οποίες θαυμάζω. Και σίγουρα κάθε έργο με πάει κοντά στην προσωπικότητα της, που είχε και το ίδιο το πρόσωπο. Για παράδειγμα, δίπλα Μαντώ Μαυρογένους. Τι μελετήσατε, τι σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, πού καταλήξατε, πόσο κοντά φτάσατε? Αυτό που μου άφησε, η αίσθηση που μου άφηνε η μελέτη γύρω από τη Μαντώ Μαυρογένους ήταν πάντα ότι πρόκειται για μια τρυφερή προσωπικότητα, δυναμική συνάμα, αλλά ταυτοχρόνως με ένα ρομαντισμό και σίγουρα με μια αποφασιστικότητα. Σίγουρα η υψηλή της καταγωγή φαινόταν στην εικόνα της, από τον τρόπο που ήταν ντυμένη, από το πώς η επιδερμίδα της ήταν λευκή, γιατί δεν ήταν στον ήλιο έξω να εργάζεται σε εργασίες που θα μπορούσαν να κάνουν με τη θάλασσα, με τη γη. Οπότε έβλεπε, αυτό που εισέπρατε ήταν μια λεπτεπίλεπτη προσωπικότητα, ταυτοχρόνως όμως πολύ αποφασιστική και τρυφερή. Μάλιστα. Φαντάζομαι θα μπείτε στη διαδικασία να δημιουργήσετε και άλλες κατασκευές, να προχωρήσετε και σε άλλες κατασκευές με επίκεντρο το 21, σωστά? Θα ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω προσωπικότητες από την ιστορία της χώρας μας γενικότερα, σίγουρα από το 21, αλλά και σημαντικούς ανθρώπους που έχουν παίξει σπουδαίο ρόλο σε όλα αυτά τα χρόνια. Στο μυαλό μου υπάρχει ένα πλάνο που θέλω να κινηθώ, το οποίο απαιτεί βέβαια χρόνια, πολλά χρόνια. Δεν πρόκειται για. Σκεφτείτε, οι φιγούρες δημιουργούνται περίπου το χρόνο, κάνω δύο έργα. Οπότε για να γίνει όλο αυτό που φαντάζομαι, θέλει πολλά χρόνια ακόμη μπροστά. Παρ' όλα αυτά, θα εναλλάσσονται στο επόμενο διάστημα πρόσωπα που θα έρχονται από το σήμερα, θα ξαναπηγαίνουμε στο παρελθόν. Γενικότερα προσωπικότητες που έχουν αγαπηθεί από όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ο αριθμός των Κέρινων Ομοιωμάτων που έχετε δημιουργήσει ποιος είναι? Είναι 35 έργα βρίσκονται στο μουσείο. Είναι 35 έργα, οπότε φαντάζομαι για μία δεκαετία και ασχολείστε. Ασχολούμαι πολύ περισσότερο. Ασχολούμαι από 16 χρονών. Α, μάλιστα. Δεν υπήρχε δυνατότητα βέβαια να αφιερώσω όλο μου το χρόνο για να δημιουργώ μόνο Κέρινων Ομοιώματα. Από το 2010 που ξεκίνησε να υπάρχει το μουσείο, ναι, έχω αφιερώσει όλο μου το χρόνο για να γίνεται ο δημιουργικός χρόνος να μεταφράζεται σε Κέρινα Ομοιώματα. Το μουσείο αύριο ανήμερα της Εθνικής Επετείου θα παραμείνει ανοιχτό? Βεβαίως. Ασφαλώς όλες τις ημέρες, ιδιαίτερα τις αργίες, πάντα είναι ανοιχτά, γιατί ο κόσμος είναι τότε που μπορεί να επισκεφτεί και να έχει ελεύθερο χρόνο. Οπότε πάντα αργίες είναι ανοιχτά. Το νούμερο ένα έκθεμα που μαγνητίζει τα βλέμματα ποιο είναι και προκαλεί εντύπωση? Στατιστικά, τι σας έχει δείξει? Αυτό έχει να κάνει πάντα με τις ηλικίες, δεν σας κρύβω, των επισκεπτών. Οι νεότεροι στέκονται κοντά στο Hollywood, στο Johnny Depp,
στην Αντζελίνα Τζολί, νομίζω, και στη Λόπεζ πιθανόν. Οι λίγο πιο όριμοι ηλικιακά θα σταθούν σε πρόσωπα όπως ο Οδυσσέας Ελίτης, θα τους κάνει εντύπωση ο Γιάννης ο Τσαρούχης, πρόσωπα που είναι πιο οικία σε αυτούς. Κατά τη δική σας υποκειμενική γνώμη και άποψη, να μας πείτε λίγο ένα παράδειγμα κέρνου ομοιώματος που έχετε φτάσει σε ένα ποσοστό που λέτε ότι δεν θα μπορούσα να το πετύχω καλύτερα. Ποιο είναι? Νομίζω που μείνατε κι εσείς ο ίδιος ικανοποιημένος με την πρώτη ματιά. Θα σας πω τι γίνεται. Όταν για να συμβεί αυτό, για μένα δεν είναι τόσο το πόσο σωστά θα αποδοθούν τα χαρακτηριστικά πάνω στο γλυπτό, ναι, που είναι πολύ σημαντικό βέβαια για να αποδώσω την ομοιότητα. Για μένα το πιο σημαντικό είναι όταν τελειώσω το έργο και το κοιτάξω, να αισθάνομαι ότι βλέπω την ίδια την προσωπικότητα, να μου αποπνέει κάτι από την άβρα του χαρακτήρα που είχε η προσωπικότητα αυτή, όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι βέβαια, γιατί κάθε πρόσωπο το αντιλαμβάνομαι με έναν τρόπο. Και κάποια σημεία τονίζω προκειμένου να δείξω την προσωπικότητα. Νομίζω ότι πιθανόν αυτό έχει συμβεί με ανθρώπους που συνάντησα από κοντά, όπως η Ζωζόη Σαπουτζάκη, που την έχω συναναστραφεί και έχει ποζάρει για να δημιουργηθεί το έργο της. Συνέβη με το Μίμη τον Μπλέσσα, που εκεί έχω εισπράξει πιο πολύ την άβρα των ανθρώπων αυτών και την έχω αποτυπώσει. Όπως και με την Βούλα την Πατουλίδου, πιθανόν. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Κογκινέδη, τι να πω, με ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για το μεράκι σας και τον τρόπο που αντιμετωπίζετε αυτές τις σπουδαίες προσωπικότητες, Ελλήνων βέβαια. Και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.